Αξιότιμη κυρία Ντίακα, αγαπητοί φίλοι που μας παρακολουθείτε από μακριά, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκδήλωση φυσικών επιστημών. Στην εποχή που ζούμε, με τις ραγδαίες και δύσκολα κατανοητές αλλαγές, το σχολείο μας έχει στόχο να σας προετοιμάσει, ώστε να μπορείτε να πρωταγωνιστείτε σε αυτή τη νέα εποχή. Μαθηματικά, φυσική χημεία, βιολογία και πληροφορική συμπράττουν και διαμορφώνουν τη νέα εποχή. Γι' αυτό το σκοπό, η Γερμανική Σχολή Αθηνών ανοίγει τις πόρτες της και δίνει βήμα σε εξέχουσες προσωπικότητες της επιστημονικής κοινότητας. Η εκδήλωση εγκαινιάστηκε από τον τομέα της φυσικής με τον διάσημο καθηγητή αστροφυσικής, κύριο Κρυμιζή. Σειρά παίρνει σήμερα ο κορυφαίος καθηγητής οφθαλμολογίας, Νικόλαος Μπεχράκης. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπεχράκη, η μαθήτριά μας Μάρθα Ζόμπολα θα μας κάνει μία σύντομη παρουσίαση για τη λειτουργία του ματιού, ενώ ο Αλέξης Κάλλος, διαβάζοντας ένα δικό του λογοτεχνικό κείμενο, θα επιδιώξει να φέρει την επιστήμη και τη λογοτεχνία κοντά. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω το μάτι, την ανατομία του και πώς λειτουργεί η όραση. Στην πρώτη διαφάνεια βλέπουμε πως το μάτι είναι το όργανο όρασης και μας βοηθά να λαμβάνουμε ερεθίσματα και να αντιλαμβανόμαστε το χώρο γύρω μας. Η όραση είναι μία από τις σημαντικότερες αισθήσεις των ζωντανών οργανισμών, καθώς απασχολεί και το 30% του εγκεφάλου μόνο και μόνο για την επεξεργασία και την ερμηνεία των ερεθισμάτων. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τη βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει η όραση, που είναι η μία πηγή φωτός. Η πηγή φωτός μεταδίδεται μέσω των φωτονίων, τα οποία προσπίπτουν σε διάφορα αντικείμενα και γίνεται αντανάκλαση. Για να είναι επιτυχής η όραση, θα πρέπει τα φωτόνια να διαπεράσουν μέσα από διάφορους διαφανείς ιστούς του ματιού, ξεκινώντας, όπως βλέπουμε και στην επόμενη διαφάνεια, από τον κερατοειδή. Ο κερατοειδής έχει ως βασική λειτουργία τη διάθλαση του φωτός και τη στήριξη του ματιού και βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ματιού. Στη συνέχεια, τα φωτόνια περνούν από το φακό, ο οποίος έχει ως βασική λειτουργία να εστιάζει τις ακτίνες του στο πίσω μέρος του ματιού. Μπροστά από το φακό βρίσκεται η κόρη, η οποία είναι συσσαγωγικά η πόρτα από την οποία περνάει μέσα το φως στο μάτι. Γύρω από την κόρη βρίσκεται η ίριδα, η οποία είναι το χρωματιστό μέρος του ματιού και ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που μπαίνει μέσα στο μάτι. Στη συνέχεια, στην επόμενη διαφάνεια, βλέπουμε πως τα φωτόνια περνούν από το υαλοειδές σώμα, μία τύπου ζελέ ουσία, και φτάνουν εν τέλει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ο αμφιβληστροειδής είναι γνωστός και ως το φωτογραφικό φιλμ του ματιού, καθώς έχει μία συγκεκριμένη λειτουργία. Ουσιαστικά, αντιλαμβάνεται το φως, δημιουργεί ηλεκτρικά σήματα, τα οποία με τη βοήθεια του οπτικού νεύρου μεταφέρονται στον εγκέφαλο. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο εγκέφαλος δημιουργεί μια εικόνα και μπορούμε να αντιληφθούμε το χώρο γύρω μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Δύο αισθητήρια όργανα οι οφθαλμοί αποτελούν το θείο δώρο της φύσης για τους περισσότερους οργανισμούς. Δύο τόσο μικρά όργανα που διευκολύνουν αλλά και πραγματώνουν τη σύνδεση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου με τον εξωτερικό. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Θα σε προσέχω σαν τα μάτια μου. Με αυτές τις απλές ρίσεις, ο λαός μας θέλησε να τονίσει τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της όρασης για την επίτευξη της πολυπόθητης επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Βλέπω, κοιτάζω, θωρώ, ατενίζω. Παρατηρώ. Τόσα πολλά ρήματα της γλώσσας μας προσπαθούν να αποτυπώσουν τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο οι οφθαλμοί μας φέρνουν σε επαφή με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διευκολύνοντας έτσι τη μαθησιακή διαδικασία. Εκφράσεις όπως «διαγυμνού οφθαλμού», «ως κόρην οφθαλμού», «χάρμα οφθαλμών», «εν ρηπή οφθαλμού» αξιοποιούνται καθημερινά στον λόγο μας. Περίφημη είναι η αρχαιοελληνική έκφραση «εστί δίκης οφθαλμός ως τα παν φορά» για το μάτι της δικαιοσύνης, που δεν επιτρέπει σε καμία αδικία να μείνει ατιμώρητη.
Παροιμιώδης έχει μείνει θρησκειολογικά προερχόμενη έκφραση «οφθαλμών αντί οφθαλμού», που εκφράζει την επιθυμία της αντεκδίκησης, της ανταπόδοσης με ίσους όρους. Όσο για την τέχνη, εμπνεύστηκε καθολικά από τους οφθαλμούς. Ποιητές, ζωγράφοι, γλύπτες, μουσικοί, ύμνησαν με τα έργα τους τους οφθαλμούς που δίνουν το φως στη ζωή μας. Έτσι και όλοι εμείς. Ερωτευόμαστε με την πρώτη ματιά. Τραγουδάμε για δύο όμορφα μάτια. Επικοινωνούμε ανταλλάσσοντας ματιές. Πιστεύουμε η διεισόμασιν. Οδηγούμε μπροστά τον κόσμο. Γεια σας. Σπούδασε ιατρική στη Γερμανία, στο Χόμπουργκ και στο Βερολίνο. Μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο John Hopkins και στη Γλασκόβου. Για σπουδές καινοτομίες στη μικροχειρουργική ματιού, του απονεμήθηκε το βραβείο Leonard Klein. 20 χρόνια καθηγητής και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Innsbruck, ψηφίζεται κατ' εξακολούθηση από τους φοιτητές ως ο πιο αγαπητός καθηγητής. Είναι επικεφαλής του Leadership Program της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οφθαλμολογίας και διευθυντής σήμερα της φημισμένης Πανεπιστημιακής Κλινικής του Essen. Ο λόγος στο δικό μας Νίκο Μπεχράκη, που ανήκει στην οικογένεια της Γερμανικής, γεγονός που μας κάνει περήφανος. Ελπίζω να με ακούτε. Είμαι πολύ περήφανος και ευγνώμων για τη μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε να μπορώ να μιλήσω μπροστά στα παιδιά της Γερμανικής Σχολής και μπροστά στην διοίκηση και τους καθηγητές της Γερμανικής Σχολής. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους διευθύνοντες της σχολής, την κυρία Διέξιν και την υπεύθυνη του προγράμματος, κυρία Γρηγοριάδου, η Φέδρα, παλιά μου συμμαθήτρια. Και θα αρχίσω την ομιλία, την οποία την ονομάσαμε «Ενόραση και ηγεσία», ένα δύσκολο θέμα, ένα πολύπλοκο θέμα και ίσως να μην μπορέσω να το καλύψω σε όλο το βάθος. Για να δω αν προχωράει. Με μία φωτογραφία, με δύο φωτογραφίες, οι οποίες τραβήχθηκαν το 1981 και το 1982, που βλέπετε την τάξη, τη δικιά μου, και ακριβώς το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, όπου μου δόθηκε το απολυτήριο από τη Γερμανική Σχολή, τις διευθυντές μας πόρτα. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, κλείνει ένας κύκλος, παρουσιάζοντας τώρα εδώ μπροστά σας, μετά από τόσα πολλά χρόνια, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί αυτό, και θα ήθελα να δείτε ένα παιδί το οποίο είναι περίπου σαν και εσάς, τώρα, πριν από 40 χρόνια περίπου, χοντρικά. Προχωρώντας στην ομιλία, θα ήθελα να σας θυμίσω κάτι που είχε πει ο φημισμένος Winston Churchill, ότι όσο πιο πίσω στο παρελθόν μπορείς να κοιτάξεις, τόσο πιο μακριά στο μέλλον είναι πιθανό να δεις. Γι' αυτό καλό είναι να θυμόμαστε το παρελθόν. Και κοιτώντας στο παρελθόν, θα κάνω μια μικρή αναφορά στην αρχαία Αίγυπτο, με την ωραία φωτογραφία αυτή της Elizabeth Taylor, με τα όμορφα της μάτια, τα οποία αντιπροσωπεύουν βασικά την παρουσίαση του ματιού στην εποχή της αρχαίας Αιγύπτου, το μάτι του όρου. Το μάτι του όρου είχε μια συμβολική ιδιότητα και θα ήθελα να σας θυμίσω, ίσως αν δεν το ξέρετε, ποιος ήταν ο όρος. Ο όρος ήταν η θεότητα που βλέπετε εδώ δεξιά, με τη μορφή γήπα, ή μάλλον γερακιού, όχι γήπα, γερακιού, και ήταν αντιμέτωπος με τον Σεθ, δύο γη του βασιλιά και της θεότητος του Οσίρη,
που στην διεκδίκηση της διαδοχής του Οσίρι ήρθαν σε διαμάχη και ο Σεφ του έβγαλε το μάτι του όρου, του το πέταξε στο πάτωμα, το οποίο διαλύθηκε στα επιμέρους κομμάτια του, και στη συνέχεια μια άλλη θεότητα, ο Θότ, το πήρε, εδώ παρουσιάζεται σαν πιθηκάκι, το πήρε αγαπητικά και το ξαναέφτιαξε σαν μάτι. Οπότε το μάτι του όρου, αν σε έξι κομμάτια, χρησιμοποιήθηκε στην ιερογλυφική της αρχαίας Αιγύπτου σαν μονάδες διαχωρισμού, σαν τα κλάσματα, κλασματικές μονάδες, οι οποίες με τη θεραπεία του βασιλιά Θότ ξανασυναρμολογήθηκαν στο ανέπαφο οφθαλμό. Οπότε με αυτή την ιδιότητα έχει το συμβολισμό το μάτι του ολοκληρωμένου, της θεραπείας, και εξού έρχεται και ο συμβολισμός της συνταγογράφησης. Το μάτι, το ρο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από το recipe, και αν δείτε συνταγογραφήσεις στο λατινικό χώρο, λατινικές συνταγογραφήσεις, χρησιμοποιείται και σήμερα ακόμα, χρησιμοποιούμε το ρο ή χ ή το ρο π. Συνεχίζουμε στην Ινδική ιατρική, όπου και τότε υπήρχαν βέβαια ασθένειες των ματιών και η καταβήθηση του φακού του ματιού, που είναι ο καταράχτης, αυτό που γνωρίζουμε τώρα σαν καταράχτη, ήταν μια θεραπεία η οποία είχε αρχίσει από πολλούς αιώνες π.Χ. Αλλά και η αρχαία ελληνική ιατρική, η οποία βασιζόταν βασικά στη λατρεία του θεού Ασκληπιού, ο οποίος μαθήτευσε στον Απόλλωνα και στον Πένταυρο Χήρωνα. Και μια στην αρχαία Ελλάδα ήταν τα νοσήματα, θεωρούνταν ότι ήταν θεόσταλτες τιμωρίες για κάποιες αμαρτίες των ανθρώπων, έπρεπε για την θεραπεία τους να θεραπευθούν σε ιερά, στα λεγόμενα ασκληπία. Και αν πάτε κάποια στιγμή πάλι στην Ακρόπολη, στους πρόποτες της Ακρόπολης υπάρχει ένα ασκληπείο. Υπάρχουν πολλά ασκληπεία στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, στην Επίδαυρο και σε άλλα μέρη, όπου βρίσκονται αναθυμετικές στήλες. Και βλέπετε εδώ κάποιες από αυτές τις στήλες που θα δείτε στο μουσείο, το πανέμορφο μουσείο της Ακρόπολης, στο Μοντέρνο, αναθυμετικές στήλες με οφθαλμούς, οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι θέλανε την ίαση των παθήσεών τους μέσα από αυτά τα αναθήματα. Το οποίο συνεχίστηκε και στα μετέπειτα χρόνια, στον χριστιανισμό, όπου βλέπουμε και τώρα αυτά τα τάματα τα οποία τα γνωρίζουμε, τα ευχαριστήρια τάματα τα οποία τα κρεμάμε στις εικόνες, τα οποία μας βοηθούν, θέλουμε να μας βοηθήσουν να γιατρευτούμε. Στην Ορθοδοξία υπάρχει η Αγία Παρασκευή, η οποία είναι η προστάτητα των ματιών. Εδώ βλέπετε στο δοχείο κρατάει τα μάτια. Αλλά και στην Καθολική Εκκλησία υπάρχουν ιερείς και αγιότητες. Η Σάντα Λουτσία και η Σάντα Οντίλια, οι οποίες επίσης προστατεύουν τα μάτια, γιορτάζοντας την Αγία Παρασκευή 26 Ιουλίου και την Σάντα Λουτσία 13 Δεκεμβρίου. Γυρνώντας πάλι πίσω στην αρχαιότητα για να συντονιστούμε πάλι με την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης, την εποχή που ακόμα τα νοσήματα ερχόντουσαν σαν τιμωρία, θεόσταλτες τιμωρίες όπως είδαμε, και ήταν γεμάτες από μαγεία, από προλήψεις, από μαγικά στοιχεία, δυσιδαιμονίες, εμφανίζεται μια προσωπικότητα, ο Ιπποκράτης στην ΚΟ, ο οποίος φέρνει στην ιατρική σκέψη, στη σκέψη, την Ιπποκρατική μέθοδο. Ποια ήταν αυτή? Η κλινική παρατήρηση, η εμπειρία, ο ορθολογισμός. Παραμερίζοντας κατά κάποιο τρόπο τις δυσιδαιμονίες και τα μαγικά στοιχεία και τις προλήψεις, και φέροντας τις πρώτες βάσεις της επιστημονικής σκέψης στον κόσμο, στην ανθρωπότητα, θα έλεγα.
Και εξού και μετά, Δημόκριτος, βλέπετε κάποια ανατομικά στοιχεία τα οποία περιέγραψε τότε ακόμα ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, θα έλεγα, που περιέγραψε το άτομο, όπως ξέρετε όλοι, αλλά και στο μάτι έκανε μια περιγραφή, όπως και ο Αριστοτέλης, ο Σταγυρίτης. Και αργότερα στην Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, χρόνια αργότερα, ο Κέλσος, που ήταν γνωστός στην ιατρική για την περιγραφή της φλεγμονής, βλέπετε κάτω, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες εκεί, αλλά βλέπετε ότι στην περιγραφή της ανατομίας του ματιού που μας έδειξε τόσο ωραία η συμμαθήτριά σας, ο φακός του ματιού που γνωρίζουμε τώρα που βρίσκεται, από τότε, τότε μάλλον στην αρχαιότητα, περιγραφόταν σαν να βρίσκεται στο κέντρο του ματιού. Τώρα το θεωρούμε αυτονόητο ότι είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα στην ανατομία, αλλά για να εξελιχθεί η γνώση και να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, περάσανε πάρα πολλοί αιώνες. Εδώ μια περιγραφή του Γαλινού, μεγάλου Έλληνα, γιατρού των ενηλιστικών χρόνων από την Πέργαμο, και προχωρώντας μετά στα μεσαιωνικά χρόνια, όπου η ιατρική πήρε μια μετάβαση μέσα από την μέσα από την ιατρική των αραβικών χωρών, από τη Δαμασκό, οι Άραβες τότε μέσω του Γιβραλτάρ πήγανε στην Ισπανία, στο Τολέδο, στη Σεβίλη, στη Γρανάδα. Και έχουμε από εκείνη την εποχή πολύ ωραίες περιγραφές ανατομικές του ματιού που βλέπετε πάλι στο κέντρο του ματιού να βρίσκεται ο κρυσταλλοειδής φακός, αλλά και πολύ ωραίες περιγραφές της ανατομίας της οπτικής οδού. Σχετικά μηχανιστικές μπορείτε να φανταστεί και αυτές έχουν κάνουν οπωσδήποτε και με την ιδέα των αρχαίων Ελλήνων ότι, στην οποία δεν μπήκα στη λεπτομέρεια, τα τέσσερα στοιχεία τα οποία θεωρούσε ο Ιπποκράτης ότι ήταν πολύ σημαντικά, το φλέγμα, τη χολή, το αίμα και το πνεύμα. Φτάνοντας κάπως αργότερα στις κοσμικές ιατρικές σχολές, αρχίζοντας δηλαδή την διδασκαλία της ιατρικής στις σχολές στο Σαλέρνο της Ιταλίας, στον 10ο μέχρι 13ο αιώνα, όπου βλέπετε κάποιες περιγραφές των αιμορροίδων, της θεραπείας αιμορροίδων ή της αιμορραγίας της μύτης, αλλά και του οφθαλμού. Γι' αυτό θα σας το δείχνω, επειδή εδώ φαίνεται μια παρουσίαση της καταβήθησης του φακού του ματιού στον καταράκτη, αλλά και στο Μομπελιέ, με εγκεφαλικές επεμβάσεις, υποτυπώδεις βέβαια της εποχής, αλλά και εδώ πάλι καταβήθηση του φακού, περιγραφή του στα μεσαιωνικά χρόνια. Περνάμε στη σχολαστική ιατρική, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εδώ μια εικόνα από την Πολόνια, μια από τις πρώτες ιατρικές σχολές της σχολαστικής ιατρικής, το 13ο και 14ο αιώνα, όπου ο καθηγητής από την έδρα του δίδασκε και οι μαθητές κάναν την ανατομική παρασκευή. Η ιδέα της ανατομίας του ματιού και της φυσιολογίας του ματιού, που έτσι, ας το πούμε, αυτονόητα μας είπε η συμμαθήτριά σας λίγο πριν, ότι τα φωτόνια έρχονται από τον εξωτερικό χώρο και μπαίνουν στο μάτι μέσα. Η ιδέα τότε ήταν διαφορετική. Η ιδέα ήταν ότι υπάρχει μια εκπομπή μέσα από το μάτι, προβολή έξω προς τα έξω, αντανάκλαση από κάποιο αντικείμενο το οποίο θέλουμε να δούμε, η αντανάκλαση αυτή να εισάγεται στο μάτι και η αντίληψη του φωτός να γίνεται στο κέντρο του ματιού, το οποίο γνωρίζουμε τώρα ότι δεν είναι έτσι. Η συμμαθήτριά σας μας είπε ότι η αντίληψη του φωτός δεν γίνεται στο υιαλοειδές σώμα που είναι στο κέντρο του ματιού, αλλά στον εγκέφαλο, δηλαδή πιο πίσω. Αυτό όμως είναι μια γνώση η οποία ήρθε αργότερα. Και μια και η θεωρία ήταν ότι το μάτι εκπέμπει ακτίνες προς τα έξω, ό,τι εκπέμπει, κάτι που εκπέμπει δεν είναι μόνο καλό, θα μπορεί να είναι και κακό. Οπότε δημιουργήθηκε η ιδέα του κακού ματιού, της βασκανίας. Και βλέπετε εδώ μια απεικόνηση από την Αντιόχεια, όπου μέσα από το μάτι βγαίνουν όλα τα κακά του κόσμου, τα οποία βέβαια προσπαθούμε να τα αποφύγουμε,
πώς να τα αποφύγουμε με φυλαχτά. Τα ξέρετε τα φυλαχτά αυτά, τα ματάκια αυτά, να ζήσει το παιδί, τα οποία δεν είναι μόνο στην δικιά μας, στο δικό μας πολιτισμό, αλλά είναι και στον Ιουδαϊσμό, το χέρι της Φατιμά με το μάτι στη μέση, αλλά και στον Ισλαμισμό, βλέπετε το ματάκι στο σύμβολο αυτό της Φατιμά. Αλλά ακόμα και σε αεροπλάνο, να φυλάξει το κακό μάτι, να μην τον πετάξει το αεροπλάνο σε λάθος μέρος ή να πέσει. Το μάτι, περνάμε στην αναγέννηση. Γρήγορα κάνω τη μετάβαση αυτή. Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, όλος γνωστός, από τις φανταστικές του έρευνες και φωτογραφιές που έκανε, αλλά και τις ανατομικές του έρευνες, όπου περιέγραψε τη θεωρία των τριών θαλάμων, τη φαντασία, τη νόηση και τη μνήμη, αλλά και τις ανατομικές του περιγραφές του ματιού, και παρόλο που ήταν μεγάλος παρατηρητής ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι στην αναγέννηση, παρόλα αυτά ήταν φορτωμένος από προκαταλήψεις, όπως βλέπουμε στην ανατομική του ματιού, βλέποντας ότι παρόλα αυτά η αντίληψη του φωτός φαίνεται ότι τη θεωρούσε ότι γινόταν στο κέντρο του ματιού, όπου ήταν και κρυσταλλοειδής κατά τη γνώμη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι ο μεγάλος Βεσάλιος, ο μεγάλος ανατόμος Βεσάλιος του 16ου αιώνα, ο οποίος εργάστηκε από τις Βρυξέλλες, πήγε στην Πάδουα τότε, και βλέπετε κάποια από τις φωτογραφίες του μεγάλου αυτού ανατόμου, παρόλα αυτά περιέγραψε την ανατομική του ματιού κατά κάποιο τρόπο λανθασμένο, όπως βλέπετε. Ο φακός του ματιού στο κέντρο του οφθαλμού. Και αργότερα και άλλοι ανατόμοι το ίδιο περιέγραψαν. Ίσως να ήταν επηρεασμένη, αυτή είναι η θεωρία που νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποια σχέση, επηρεασμένη από το γεωκεντρικό σύστημα, την κοσμοθεωρία τη γεωκεντρική, ότι μια και η αντίληψη πρέπει να είναι από εμάς, εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, η γη είναι το κέντρο του κόσμου, το οποίο γνωρίζουμε σήμερα βέβαια και μετά από τις θεωρίες του Κοπέρνικου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που περιέγραψε το ηλιοκεντρικό σύστημα, ότι δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου. Και συνεχίζοντας και στην ανατομική του ματιού, βλέπουμε ότι ο πρώτος που περιέγραψε πιο σωστά την μεγαλύτερη ακρίβεια την ανατομική του ματιού ήταν ο Ιερόνυμος Φαμπρίτσιος από την Ακουαπέντετε της Ιταλίας το 1600, και αργότερα από το Φράιμπουργκ, το Σάινα, με μια πολύ καλή ανατομική περιγραφή της ανατομίας του ματιού. Θα κάνω μια γρήγορη μετάβαση στον 19ο αιώνα, όπου ένας από τους μεγάλους οφθαλμιάτρους ήταν ο Άλμπρεχτ φον Γκρέφε, ο οποίος εργάστηκε στο Βερολίνο, και φέτος γιορτάζουμε τα 150 χρόνια από το θάνατό του, και η Γερμανική Οφθαλμολογική Εταιρεία αφιέρωσε το συνέδριό της σε αυτή τη μεξέπουσα προσωπικότητα, όπου βλέπετε στην μεγάλη αναθεματική στήλη που μπορείτε, άμα πάτε στο Βερολίνο, να την θαυμάσετε, μια εξωτερική, ότι κρατάει στο χέρι του ένα οφθαλμοσκόπιο. Το οφθαλμοσκόπιο αυτό είναι το πρώτο όργανο που μας έδωσε τη δύναμη, τη δυνατότητα να κοιτάξουμε μέσα στο μάτι και να δούμε αυτό που βλέπετε στο πίσω, στο φόντο της δικιάς μου εικόνας εδώ, το βυθό του ματιού. Είναι η πρώτη φορά που μπόρεσε να περιγράψει το εσωτερικό του ματιού, το οποίο ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι, διότι ήταν σαν να κοιτάει κανείς μέσα από μια κλειδαρότρυπα, όπως μας είπε πάλι η μαθήτριά σας, η κόρη, μια κλειδαρότρυπα, για να κοιτάξει κανείς μέσα στο βάθος, το βάθος ψυχής, που είπε και ο συμμαθητής σας. Και αυτή είναι η φωτογραφία, ή μάλλον η απεικόνηση που μπορούμε σήμερα να δούμε από την οπτική φυλή, το οπτικό νεύρο, και βέβαια σήμερα έχουμε πολλές πολύ καλές, μοντέρνες απεικονιστικές μεθόδους, οι οποίες μας δίνουν μεγάλες δυνατότητες στην απεικόνιση του βυθού και να ερευνήσουμε τα διάφορα νοσήματα του ματιού. Θα περάσω όμως από την ιατρική του ματιού και θα προσπαθήσω να κάνω τη μετάβαση κατά κάποιο τρόπο προς την επιστημονικότητα και τη θεωρία της επιστημονικότητας και με κάποιες προεκτάσεις στο θέμα της ηγεσίας.
Ο Max Weber είναι ένας κοινωνιολόγος γερμανός. Πριν από 100 χρόνια, το 1919, έγραψε το γράμμα η επιστήμη ως επάγγελμα, όπου έκανε την πολύ μεγάλη θεώρηση ότι το να ξεπεραστούμε επιστημονικά δεν είναι μόνο η μοίρα μας. Σκεφτείτε το αυτό και προσέξτε το. Να ξεπεραστούμε επιστημονικά δεν είναι μόνο η μοίρα μας, αλλά είναι και η υποχρέωσή μας. Είναι γίνεται υποχρέωση. Αυτό τι σημαίνει. Έχει να κάνει με την υποχρέωσή μας να δώσουμε τη σκυτάλη πιο πέρα, σε εσάς, τους νέους. Και επίσης, έκανε τη διαφοροποίηση ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την τέχνη και την επιστήμη. Η πραγματική τέχνη δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Εδώ κάποια παραδείγματα αρχιτεκτονικής από την αρχαία Αίγυπτο, από την Ακρόπολη, από τον Bauhaus, Le Corbusier. Δεν είναι ξεπερασμένες αυτές οι αρχιτεκτονικές, είναι σήμερα το ίδιο ωραίες όπως και τότε. Από τη μόδα, από το design και πάρτε ό,τι θέλετε. Δεν ξεπερνιόνται. Η πραγματική τέχνη, είτε είναι η καστική, βλέπετε εδώ από την Καπέλα Σιξτίνα και ο Λεωνάρντο Ντα Βίνσι, Τζοκόντα που όλοι τη ξέρουμε, από τις αρχές του 20ου αιώνα, Βαν Γκόχ, Πικασό, μέσα του 20ου αιώνα, και ακόμα και 21ος αιώνας. Είναι πράγματα που πιστεύω ότι δεν θα ξεπεραστούν ποτέ. Και η μουσική βέβαια το ίδιο. Μπαχ, Μπετόβεν και πιο μοντέρνες μουσικές. Και η λογοτεχνία βέβαια, σαφώς ο Όμηρος, ο Γκέτε, μια και είμαστε στη γερμανική σχολή, και ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Το ίδιο δεν συμβαίνει όμως με την επιστημονικότητα και την επιστήμη. Άμα σκεφτείτε ότι όλοι σας, ακόμα και παιδιά του δημοτικού γνωρίζουν ότι τα χρωματοσώματα είναι σημαντικά στοιχεία για την κληρονομικότητα. Όλοι γνωρίζουμε τα χρωματοσώματα είναι η γραφή της κληρονομικότητας. Το ξέρουν και τα παιδιά. Γι' αυτό πριν από λιγότερο από 100 χρόνια δόθηκε το βραβείο Νομπέλ. Αργότερα, τη δεκαετία του 60, για την αποκρυπτογράφηση της μοριακής δομής του DNA, δόθηκε η μοριακή αυτή δομή τη γνωρίζουν και τη μαθαίνουμε στα σχολεία σήμερα. Δεν θα πω ότι είναι ξεπερασμένη η γνώση αυτή, αλλά πάνω στη γνώση αυτή βασίστηκαν οι επόμενοι. Αυτό είναι το σημαντικό. Μετά από 30 χρόνια περαιτέρω εργασίες πάνω στο DNA και στο RNA και όπως ξέρετε ίσως και έχετε μάθει ότι φέτος το βραβείο Νομπέλ δόθηκε για τη μέθοδο του ψαλιδίσματος του γονιδίου με τη μέθοδο CRISPR-Cas, βραβείο Νόμπελ του 2020. Οπότε, γυρνώντας πίσω στον Σενέκα, στη Ρώμη, όταν διδάσκω, μαθαίνω. Δηλαδή, ακόμα και ο διδάσκαλος έχει τη δυνατότητα να μάθει διδάσκοντας. Σωστά. Και θα κάνω την μετάβαση τώρα στην εργασιακό χώρο. Όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε όσο γίνεται καλύτερο τον εργασιακό χώρο, πρέπει να δούμε το κλίμα του εργασιακού χώρου. Είναι πολύ σημαντικό το κλίμα, το μαθησιακό κλίμα, αν θέλετε, έτσι στο σχολείο. Θέλω να ξέρετε ότι πρέπει να πιστεύετε στο δυναμικό σας, πρέπει να πιστεύετε στις δυνατότητές σας μάλλον, να καταλάβετε ότι οι δυνατότητές σας μέσα από την ομαδικότητα αυξάνονται λογαριθμικά. Ο ατομικισμός δεν μας βοηθάει, δεν βγαίνουμε παραπέρα. Και σε μια επίσκεψή μου στην Κίνα πριν από χρόνια έβγαλα αυτή τη φωτογραφία δείχνοντάς μου ότι ναι, ίσως να μην είναι η πιο μοντέρνα μέθοδος μεταφοράς αυτού του τεράστιου καλωδίου, αλλά ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να το μεταφέρει. Ελπίζω το βιντεάκι αυτό να φανεί. Субтитры
Αδύνατον αυτό το πράγμα να μπορέσει κανείς να το, τα μυρμηγκάκια αυτά να μπορέσουν να το καταφέρουν μόνα τους. Και όπως είδατε, ο ηγέτης, ο διευθυντής τους, πήγε και αυτός απάνω στο κείμενο. Λίγο από το ποδόσφαιρο, ένας μεγάλος παίχτης, τουλάχιστον της δικιάς μου εποχής, ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν, ένας δεξιοτέχνης. Μπορούσε να κάνει μόνος του τον γκολ, αλλά έδωσε πάσα. Και μια και είχαμε τουλάχιστον τότε στη δικιά μου εποχή στη γερμανική σχολή μια ιδιαίτερη αγάπη στο μπάσκετ. Της εποχής μας και λίγο αργότερα ήταν ένας μεγάλος παίχτης. Ο Μάικλ Τζόρνταν. Θα μπορούσε να είχε δώσει την πάσα. Βλέπετε, έχει δύο παίχτες ελεύθερες. Δεν το έκανε. Και τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, παρόλο που ήταν το μεγάλο αστέρι του NBA, δεν μπόρεσε να κερδίσει κανένα πρωτάθλημα. Ήταν το μεγάλο αστέρι, αλλά πρωταθλήματα δεν κέρδισε. Και θα δείτε τώρα κάτι άλλο. They made it a habit to be unselfish, and they taught a lot of other players what it is to sacrifice and to be unselfish by being passers and thinking team first and team last. And they've been out in history as that. Πρόκειται για την ομαδικότητα, για την σημασία της ομαδικότητας, την οποία μερικά χρόνια αργότερα την κατανόησε προφανώς και ο Μάικλ Τζόρνταν και ήταν μια στιγμή από καμιά άλλη κατάσταση. Οπότε μετά από αυτό μπόρεσε και κέρδισε απανωτά πρωταθλήματα. Να έχετε τη γνώμη σας να δίνετε σημασία στη γνώμη σας και να την αξιολογείτε και να αξιοποιείτε, να είστε ιδιοκτήτης των αποφάσεών σας. Μη φοβόσαστε να κάνετε λάθη. Και ένας μεγάλος, τον οποίο ξέρετε, είπε: αν δεν έχετε κάνει ποτέ λάθη, δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ κάτι καινούργιο. Οπότε πρέπει να προσπαθήσετε εκεί. Και θα σας δείξω τώρα ένα διαφημιστικό από μια εταιρεία η οποία είναι πασίγνωστη, βέβαια, χωρίς να έχετε καμία σχέση με αυτήν. Αλλά μου είχε αρέσει που είχε να κάνει μια αλλαγή και το να σκέφτεται κανείς κάπως διαφορετικά. Πρέπει κανείς να... ο Winston Churchill το είπε, για να βελτιωθείς πρέπει να αλλάξεις και για να είσαι... Όσο γίνεται πιο τέλειος, πρέπει κανείς να αλλάζει συχνά. Δες τα πω. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. The only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Να θέτετε ερωτήματα και θα χαρώ να απαντήσω τα ερωτήματά σας όσο μπορώ. Στο θέμα της ηγεσίας, η ψυχική δύναμη είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ σημαντικό θέμα και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ένα ποίημα του Henley. Είμαι ο κύριος της μοίρας μου και ο καπετάνιος της ψυχής μου. Ήταν οι τελευταίοι δύο στίχοι. Ο Henley, στη ηλικία των 12 ετών, αρρώστησε από φυματίωση οστών, όταν ήταν πιο νέος από εσάς, στα 15-16 του νομίζω, αναγκάστηκε να του κοπεί το πόδι λόγω της φυματιώσεως. Το επέζησε και μετά από χρόνια έγραψε αυτό το ποίημα, το οποίο
ενέπνευσε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, τον Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος δεν ζει πια, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε τη ροή της ιστορίας της χώρας του, της Νότιας Αφρικής. Και ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά όταν έγινε πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, ήρθε σε επαφή με τον αρχηγό της ομάδας Ράκπι της εποχής της ομάδας του και της χώρας του και κατάφερε να τον βοηθήσει ψυχικά τόσο πολύ ώστε νικήσαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα Ράκπι της εποχής εκείνης και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο μάθημα το οποίο αυτό έδειξε και θα σας πω, εάν μπορείτε να δείτε την ταινία αυτή με τον Matt Damon και τον Morgan Freeman, το Invictus, θα ήθελα να σας δείξω ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την ταινία όπου δείχνει τον αρχηγό της ομάδας Ράκπι, της εθνικής ομάδας της Νότιας Αφρικής, ο οποίος επισκέφθηκε τη φυλακή όπου ήταν φυλακισμένος ο Νέλσον Μαντέλα για σχεδόν 30 χρόνια, ένα μικρό δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν 30 χρόνια. Και παρόλα αυτά δεν έχασε το θάρρος του και βγαίνοντας έξω, αντί να είναι αντεκδικητικός και κριτικητικός, μπόρεσε να ενώσει τη χώρα με την ομάδα αυτή, την άσπρη ομάδα, που είχε μόνο έναν μαύρο παίχτη και να νικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δέστε. Αντέλαβε, ναι. Χθες έβλεπα τη ζωή του. Πού είναι το μας εδώ, τι. Σοφία, από την Νόβα, να μας δώσει τη λέει. Beyond this place of wrath and tears, comes but the horror of the shade. And yet, the menace of the years binds, bends the outline. Έχει να κάνει με την εποχή, την τωρινή αυτό που λέει. Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πριν, ότι πρέπει να προσπαθήσετε να είστε ο ιδιοκτήτης των αποφάσεών σας και να μην φοβόσετε να κάνετε λάθη και να έχετε δύναμη. Δεν ξέρω ποιος από εσάς γνωρίζει ότι υπάρχουν μαύροι κύκνοι. Συνήθως γνωρίζουμε μόνο τους άσπρους κύκνους. Οι μαύροι κύκνοι είναι κάτι το οποίο πολλοί δεν το ξέρουν ότι υπάρχουν. Υπήρχαν κάποτε μόνο στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία. Αλλά υπάρχουν μαύροι κύκνοι και είναι ένα σύμβολο ο μαύρος κύκνος, το οποίο το πήρε ένας μοντέρνος φιλόσοφος, ο Νάσιμ Τάλεπ, σαν σύμβολο του αναπάντεχου, του απροσδόκητου. Να είστε λοιπόν προετοιμασμένοι ότι μπορεί ένας μαύρος κύκνος να εμφανιστεί στη ζωή σας και μπορεί να εμφανιστεί συχνά. Να είστε προετοιμασμένοι για το αναπάντεχο στη ζωή σας. Και αν θέλετε κάποια στιγμή να διαβάσετε το βιβλίο αυτό του μαύρου κύκνου, ένα παράδειγμα από τη ζωή τη δικιά μας την ελληνική, νομίζω ότι πολλοί από εσάς μπορεί να γεννηθήκανε το 2004. Είναι σωστό, νομίζω ότι πρέπει να είσαστε γύρω στα 16, γιατί είσαστε στην 11η τάξη. Τι έγινε το 2004, εκτός από το μεγάλο γεγονός, το οποίο δεν ήταν κακό, δηλαδή, ότι γεννηθήκατε εσείς, αλλά ήταν βέβαια αυτό. Ότι όλη η Ελλάδα γιόρταζε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και κάποιος άλλος μαύρος κύκνος εμφανίστηκε μετά από μερικά χρόνια. Ήταν η κρίση, η κανονική κρίση. Ποιος το πίστευε αυτό, ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα. Και βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω ότι έχουμε μια άλλη μεγάλη κρίση τώρα. Όλοι το γνωρίζουν, γι' αυτό το λόγο δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι δίπλα σας. Αλλά είναι και αυτός ένας μαύρος κύκνος. Ποιος θα το πίστευε από ένα χρόνο ότι θα είχαμε ένα τέτοιο lockdown.
χθεσινά νούμερα της Ελλάδος βλέπετε το δεύτερο κύμα εδώ πως αυξάνεται και πρέπει θέλω να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί διότι δεν ξέρουμε τι θα τελειώσει αυτό το πράγμα και πόσο καιρό θα μας πάρει ακόμα. Πάντως, τελειώνοντας αυτή την ομιλία, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή είναι μια φωτογραφία από μένα όταν ήμουν βοηθός. Όχι πολύ ευχαριστημένος όπως βλέπετε. Θα ήθελα να σας πω ότι αν αισθάνεστε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο και αυτό εδώ σας αντιπροσωπεύει κάποια στιγμή απολύτως, μην σταματάτε ποτέ. Μην ξεχνάτε ότι άμα περνάτε μέσα από τη φωτιά της κόλασης, καλύτερα είναι να συνεχίσετε να προχωράτε και θα βγείτε. Κάποια στιγμή θα βγείτε. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία για το μέλλον. Όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσοχή σας. Μάρος η φιλοδοξία ήταν ο τίτλος. Ο λόγος τώρα... Είχε και λίγο θρησκευτικό. Στους μαθητές της Γερμανικής που αδειμονούν για μία συνομιλία με τον κύριο Μπεχράκη. Καλημέρα σας, κύριε Μπεχράκη. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του συνόλου των μαθητών της 11ης τάξης. Σε αυτή τη διαδικτυακή συνομιλία βρίσκονται μαζί μας μέλη της ομάδας Debate, ο Παναγιώτης, ο Φραγκίσκος, ο Ιάσονας, η Αλεξάνδρα και η ομιλούσα Αγγελική ως συντονίστρια. Φοιτώντας σε αυτό το σχολείο, έχουμε συνειδητοποιήσει πως εκπαίδευση δεν αποτελούν μόνο τα σχολικά μαθήματα και οι εξετάσεις, αλλά και η δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους της επιστήμης, της τέχνης και του πνεύματος. Το σχολείο μας το επιτυγχάνει αυτό μέσω του ανοίγματός του προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση. Κύριε Μπεχράκη, είστε απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, του δικού μας σχολείου. Θεωρείτε ότι το σχολείο μας σας προσέφερε τα κατάλληλα ερεθίσματα αλλά και τις γνώσεις και τα προσόντα, ώστε να θέσετε στόχους για το μέλλον και να οραματιστείτε έναν κόσμο διαφορετικό, απαλλαγμένο από προκαταλήψεις και στερεότυπα. Ναι, τι ωραία ερώτηση. Προσπαθώ να γυρίσω στα μαθητικά μου χρόνια και να βρεθώ στη δικιά σας θέση. Και βέβαια, τα παιδιά πρέπει να έχουν οράματα και να έχουν όνειρα και να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά βάσεις γι' αυτό, όπως κάπως το ανέφερα στην ομιλία μου, είναι οι διδακτικές βάσεις και το ήθος που μπορεί κανείς να προσφέρει στα παιδιά μέσα από τη διδασκαλία και από την εμπειρία ενός μαθησιακού χώρου. Η Γερμανική Σχολή έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει αυτή τη διαδική μορφή της γερμανικής και της ελληνικής εκπαίδευσης, το οποίο είναι εξαιρετικό διότι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πράγματα και από μια άλλη σκοπιά και να είμαστε πιο ανοιχτοί στο βλέμμα μας, να μην είμαστε μόνο στο δικό μας χώρο και να μπορέσουμε να δούμε, να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να δούμε μια άλλη προοπτική. Να δούμε μια άλλη προοπτική η οποία είναι σημαντική, όπως προσπάθησα να αναφέρω πάλι στην ομιλία, να προσπαθούμε να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Μήπως υπάρχουν εναλλακτικές, να μας ανοίξει τον ορίζοντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε το σχολείο αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, ένα από τα πάρα πάρα πολύ καλά παραδείγματα σχολεία, τα οποία τουλάχιστον στη δικιά μου εποχή δεν το έχω τόσο πολύ παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά γνωρίζοντας κάποιους από τους καθηγητές σας, είμαι σίγουρος ότι και τώρα ακριβώς έτσι είναι και φαντάζομαι ότι η συνεργασία που έχετε με τους γερμανικούς φορείς είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Εκμεταλλευτείτε την, γιατί σας δίνει μεγάλη εφόδια. Και βέβαια, το σχολείο μας προσφέρει και τη δυνατότητα στους μαθητές
να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Με βάση αυτό το θέμα, θα ήθελε να ρωτήσει κάτι ο Παναγιώτης. Κύριε Μπεχράκη, εσείς σπουδάσατε στη Γερμανία, στο εξωτερικό. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα για τις σπουδές σας εκεί. Τι πιστεύετε ότι αποκομίσατε από την όλη διαδικασία και αν τελικά θα ενθαρρύνατε όλους εμάς, τους μαθητές της Γερμανικής Σχολής, να ακολουθήσουμε μία ανάλογη πορεία. Κοιτάξτε, ο καθένας θα πρέπει να ακολουθήσει την πορεία τη δικιά του. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσετε την πορεία τη δικιά μου ή κάποιου άλλου. Καλό είναι να έχει κανείς κάποια παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έκαναν τα πράγματα κάπως. Δεν σημαίνει ότι, όπως είπα και στην ομιλία μου, δεν χρειάζεται να γίνουν όλα τα ίδια με τον ίδιο τρόπο. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να μπορέσετε να έχετε τις εναλλακτικές δυνατότητες, όσο πιο πολλές εναλλακτικές δυνατότητες, για να μπορέσετε να αποφασίσετε στη τελική ανάλυση τι θέλετε να κάνετε στο μέλλον. Η Γερμανική Σχολή σας δίνει τη δυνατότητα αυτή. Σας δίνει τη δυνατότητα και να κάτσετε στην πατρίδα σας, το οποίο έχει μεγάλα προτερήματα. Θέλουμε τα μυαλά της χώρας να μείνουν στη χώρα μας. Αλλά αν θέλετε, υπάρχει και η δυνατότητα του εξωτερικού και βέβαια στη Γερμανία συγκεκριμένα σας δίνει με τις βαθιές γνώσεις που σας προσφέρει της γερμανικής γλώσσας, μια και γίνεται όχι θεωρητικό το μάθημα, αλλά σε πρακτική βάση γίνεται η μάθηση της γερμανικής, σας δίνει ένα πολύ μεγάλο προτέρημα απέναντι σε άλλα παιδιά τα οποία δυσκολεύονται. Η γλώσσα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Δηλαδή και στην απόφαση για το ποιους βοηθούς θα προσλάβουν στις κλινικές και το ένα και το άλλο, η γλώσσα και το ήθος είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το σχολείο το δικό σας θα σας προσφέρει και θα ήθελα να σας πω ότι εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει το σχολείο γιατί σας δίνει πάρα πολλές. Ακολουθεί η ερώτηση του Φραγκίσκου. Ξέρετε, κύριε Μπεχράκη, σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να πάμε λίγο πίσω, στην αρχή της επαγγελματικής σας καριέρας, και να σας ρωτήσουμε για τις πιθανές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε στην αρχή, αλλά και να μας μιλήσετε λίγο για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις αντιμετωπίσετε. Στην αρχή, όταν είναι κανείς μικρός, δηλαδή όταν είναι εσείς, είστε τώρα 16, είναι σωστό αυτό που λέω? Είσαστε 16 ετών ή 17, πόσο είσαστε? Μάλιστα, 16. 16 ήσασταν, ναι. Λοιπόν, του χρόνου, στα 17 ή 18, θα τελειώσει το σχολείο με το καλό. Είσαστε νέοι ακόμα, είσαστε στην αρχή της ζωής σας. Στην αρχή έχουμε ανησυχίες, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού είναι τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν. Η δικιά σας γενιά έχει διάφορες προκλήσεις. Διαφορετικές από τις προηγούμενες γενιές, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν προκλήσεις στη ζωή. Υπάρχουν αυτοί οι μαύροι κύκνοι, τους οποίους ανέφερα πριν. Αυτές είναι δυσκολίες. Οι δυσκολίες υπάρχουν πάντα στη ζωή. Το θέμα είναι να μπορέσουμε με αισιοδοξία να τις προσπεράσουμε τις δυσκολίες αυτές και να προχωρήσουμε με θάρρος στο μέλλον, προς το μέλλον. Να μην φοβόσαστε. Και τώρα ο Ιάσονας θα ήθελε να ρωτήσει κάτι πιο συγκεκριμένο. Κύριε Μπεχράκη, διευθύνεται από το 2007 το πρόγραμμα Lightedness Leadership της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οφθαλμολογίας. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για το πρόγραμμα αυτό? Ναι, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βασιστεί σε κάποια αμερικάνικα πρότυπα, οι οποίοι ήταν όσον αφορά το θέμα του leadership πριν από 15-20 χρόνια πιο προχωρημένα από τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Και θεωρώντας ότι όταν ένας άνθρωπος έχει μία πορεία στον επιστημονικό χώρο και προχωράει επιστημονικά και ακαδημαϊκά, συνήθως δεν εκπαιδεύεται αυτός ο άνθρωπος σε θέματα ηγεσίας ή management. Εκπαιδεύεται συνήθως σε θέματα επιστημονικά. Οπότε ξαφνικά μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος σε μια θέση που μπορεί να υπερβαίνει τις δυνατότητες του. Δηλαδή να μην υπερβαίνει τις επιστημονικές δυνατότητες, αλλά τις
δυνατότητες ηγεσίας, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικία, ας πούμε, των 45, 40 ή και 50, που βρίσκονται σε μια μεγάλη θέση και να υπάρχει μετά ένα πρόβλημα στο θέμα το ηγεσιακό. Οπότε ήταν η ιδέα αυτή της οφθαλμολογικής εταιρείας να κάνουμε ένα, κατά κάποιο τρόπο ένα training στο θέμα της ηγεσίας. Θα μου πείτε τι σημαίνει ηγεσία και τι είναι αυτό και για ποιον είναι σημαντικό. Να σας πω κάτι. Ηγεσία υπάρχει παντού στη ζωή. Είτε είμαστε σε μια οικογένεια, είτε είμαστε σε διαπραγμάτευση με τους γονείς μας ή με τους συμμαθητές μας. Αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή που βρισκόσαστε σε αυτό το πάνελ έχει περάσει από μια διαπραγμάτευση, έτσι δεν είναι? Ποιος θα βρεθεί εκεί, τι θα γίνει, ποιος δεν είναι, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα του ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ηγεσία. Οπότε η ηγεσία είναι κάτι το οποίο είναι πάντα πανταχού παρόν. Είτε είναι σε μικρό χώρο, όπως είπατε, στον χώρο της οικογένειάς μας, είτε είναι σε μια μικρή οργάνωση, όπως είναι, ας πούμε, η τάξη σας, είτε είναι το θέμα του γυμνασιάρχη, της γυμνασιάρχειάς σας ή της διευθύντριας της γυμναστικής σχολής, ή ακόμα πολύ μεγαλύτερο θέμα. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Για την επόμενη ερώτηση, το λόγο έχει ο Φραγκίσκος. Αξιότιμε κύριε Μπεχράκη, θα μπορούσατε να μας χαρακτηρίσετε κάποιες δεξιότητες ως απαραίτητες τις οποίες πρέπει να κατέχει ένας άνθρωπος με μια ηγετική θέση? Ναι, βασικά είναι το ήθος, το οποίο είναι κάτι το οποίο διδάσκεται, θα έλεγα, πρώτα απ' όλα από το σπίτι σας, από τον οικογενειακό χώρο και μετά από τον μαθησιακό χώρο στον οποίο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Διότι, όπως ελπίζω να θυμόσαστε από την μικρή ομιλία αυτή που έκανα, πρόκειται για όχι τον ατομικισμό, αλλά για την ευθύνη του συνόλου που έχουμε στην κοινωνία. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να αποφύγουμε τους ατομικισμούς. Αυτό προσπάθησα να σας δείξω με τα βιντεάκια που σας έδειξα των φημισμένων παιχτών. Και το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς, στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Πρόκειται, το όλο θέμα είναι όχι το δικό μου ατομικό όφελος, αλλά είναι το όφελος της κοινωνίας ή του κοινωνικού συνόλου στο οποίο βρισκόμαστε. Οπότε αυτό είναι το βασικό θέμα της ηγεσίας των ηγετικών προσωπικότητων, το να μπορέσουν να προχωρήσουν το βασικό ζήτημα της προώθησης των αξιών της ανθρώπινης ζωής και για την βελτίωση της καθημερινότητάς μας, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Στη δικιά μου την προσωπική κατάσταση είναι το δικό μου επάγγελμα είναι η όραση. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δεν είναι η προβολή η δικιά μου, αλλά είναι το πώς μπορώ να δημιουργήσω αυτές τις δομές το σύστημα στο οποίο εργάζομαι εδώ να έχει όσο πιο μεγαλύτερο impact γίνεται για την βελτίωση της όρασης και του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου με το οποίο ασχολούμαι εδώ. Και η οργάνωση είναι εδώ. Ας προχωρήσουμε στην ερώτηση της Αλεξάνδρας. Πολλές φορές, ακόμα και στις σύγχρονες κοινωνίες, η επιστήμη δαιμονοποιείται. Πολλές φορές, επίσης, οι πολίτες παραπληροφορούνται σε σχέση με τα επιστημονικά επιτεύγματα είτε ζητήματα της ιατρικής. Παραδείγματος χάρη, αναζητούν στο διαδίκτυο θεραπείες ή κάνουν διαγνώσεις μέσω διαδικτυακής αναζήτησης ή βρίσκονται σε σύγχυση λόγω των αντικρουόμενων θέσεων που διαβάζουν, όπως για παράδειγμα συμβαίνει σήμερα λόγω της πανδημίας. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι θα θωρακίσουμε την κοινωνία και κυρίως τους νέους από τη μάστιγα της παραπληροφόρησης? Ναι, είναι πολύ επίκαιρο αυτό το ερώτημά σας. Είναι η επιστημονικότητα βασικά. Είναι πάλι αυτό το οποίο νομίζω το ανέφερα κατά κάποιο τρόπο στην ομιλία μου, ότι πρέπει να αποφύγουμε το θέμα της βυσιδαιμονίας των μαγικών. Υπάρχει σίγουρα κάτι παραπάνω από τον ορθολογισμό.
Παρόλα αυτά όμως, η βάση σκέψης πρέπει να είναι, τουλάχιστον στη δικιά σας φάση της ζωής, καθαρά να είναι βασισμένο στον ορθολογισμό και στην μνήμη, στην ανάλυση δεδομένων και εντάσσοντας όλα αυτά και σε βάθος, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, χωρίς να χάνει κανείς τη σχέση με την επιστημονικότητα. Λόγω της μεγάλης δυνατότητας πληροφόρησης στη σημερινή εποχή, με τις διαδικτυακές δυνατότητες, πρέπει να ξέρει, να προσπαθήσει κανείς να δει πού είναι τα όρια της διαδικτυακής διάδοσης πληροφορίας. Πού είναι τα όρια. Δεν είμαι υπέρ της λογοκρισίας, αλλά σαφώς και δεν είμαι. Δηλαδή, είμαι τελείως αντίθετα κατά της λογοκρισίας, αλλά παρόλα αυτά είναι σκόπιμο να υπάρχει μια κριτική θεώρηση πολλών δεδομένων, διότι το φαινόμενο του Dr. Google, αυτό που αναφέρατε εσείς, είναι πολύ προβληματικό, διότι δεν έρχεται αφιλτράριστη γνώση. Δηλαδή, είναι ένα χάος το διαδίκτυο. Υπάρχουν τόσες πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορεί κανείς να ξέρει πού βρίσκεται τι. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορεί να ξέρει, να μπορεί κανείς να φιλτράρει τη γνώση κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να θέλω να σας πω ότι πρέπει να πέσουμε στο πρόβλημα της λογοκρισίας. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει μια κριτική θεώρηση όλων αυτών των πραγμάτων. Ελπίζω να σας απάντησα την ερώτηση. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Το επόμενο ερώτημα θα θέσει ο Παναγιώτης. Συχνά στην εποχή μας ακούμε επικρίσεις σχετικά με το ρόλο των πνευματικών ανθρώπων και των επιστημών στην κοινωνία μας. Πιστεύετε ότι οι επιστήμονες και οι πνευματικοί άνθρωποι θα έπρεπε να βγουν πιο μπροστά και να διεκδικήσουν περισσότερες θέσεις ευθύνης? Ναι, πιστεύω ότι και οι επιστήμονες και η πνευματικότητα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να είναι σε διαδισμό. Είναι διαδική η σχέση αυτή, κατά τη γνώμη μου. Ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο ξεχωριστό, η πνευματικότητα και η επιστημονικότητα. Και τα δύο μαζί είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό γίνονται καλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, θα θέλαμε πραγματικά, ως νέοι που βιώνουμε μια δύσκολη εποχή με ιδιαίτερες συνθήκες, να ακούσουμε τη συμβουλή σας σχετικά με τις επιλογές μας, αλλά και την εποχή που ζούμε. Ένας από εσάς θα κάνει την επιλογή που θα διαλέξει. Να σας πω, θα σας πω εγώ τι θα επιλέξετε. Είναι σημαντικό αυτό, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, όσο μπορείτε να τα ακολουθήσετε, χωρίς να χάνετε την επαφή με το έδαφος. Ακολουθήστε τα όνειρά σας και μην έχετε φόβο, με θάρρος προχωρήστε. Πιστεύω ότι ο κοινωνικός σας χώρος που βρισκόσαστε και ο μαθησιακός χώρος που βρισκόσαστε σας βοηθάει σε αυτό, σας δίνει πολλές δυνατότητες. Ναι, υπάρχουν πολλοί μαύροι κύκνοι, πάντα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν. Να λέμε, δόξα τω Θεώ που δεν βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, διότι εάν μπορούμε να πούμε κάτι, έχουμε τουλάχιστον την τύχη εμείς να μην έχουμε γεννηθεί σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια δυσμενέστατη κατάσταση. Υπήρχαν και τέτοιες εποχές και παρόλα αυτά οι άνθρωποι έχουν επιβιώσει. Και να έχουμε σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, προχωρώντας με θάρρος στο μέλλον, με ανοιχτό βλέμμα και ανοιχτό μυαλό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και την ευκαιρία που μας δώσατε. Ευχαριστούμε. Das Wort gebe ich unserer Schulleiterin, Frau Dirke. Ja, liebe Schüler und Schülerinnen,
Lieber Herr Professor Bechrakis, Sie haben gemerkt, unsere Schüler und Schülerinnen des 11. Jahrgangs haben sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ein herzliches Dankeschön an Sie für diesen anregenden und erkenntnisreichen Vortrag. Ja, und rein kognitiv haben sich die Schüler sehr intensiv vorbereitet, aber sie haben sich auch... Sie haben sich auch künstlerisch mit dem Thema Auge auseinandergesetzt. Und ich freue mich sehr, Ihnen ein Bild mit vielen Augen überreichen zu dürfen. Das machen wir jetzt erstmal symbolisch und ja, ebenso digital, soweit es geht. Aber Sie werden es sicher auch wirklich bald in der Hand halten können. Vielleicht kommen Sie ja auch zu unserer 125-Jahr-Feier im kommenden Jahr vorbei. Da würden wir uns sehr freuen. Aber jetzt halte ich das mal irgendwie so, dass Sie das auch mal wirklich sehen. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich fühle mich sehr geehrt. Wie ich vorhin sagte, befinden Sie sich gerade auf einem Podium, auf dem ich etwa vor 40 Jahren gewesen bin. Insofern ist es für mich eine besondere Ehre, in diesem Rahmen teilnehmen zu dürfen und etwas von meinem Alltag und von meinen Erfahrungen mit Ihnen teilen zu dürfen. Und natürlich werde ich die nächstmöglichste Gelegenheit nutzen, um bei Ihnen vorbeizukommen und damit wir uns näher kennenlernen und vielleicht auch für die Zukunft andere Sachen zu planen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ich diese Möglichkeit hatte.